Καλημέρα Νικόλ, καλημέρα κυρίε και κύριοι. Έχουμε κάνει ένα συνολικό ρεπορτάζ που δίνει τα βασικά στοιχεία για το πώ η ακρίβεια και οι ανατιμήσει πιέζουν την οικονομία των νοικοκυριών. Να το πάρουμε από το γενικό προ το ειδικό, να ξεκινήσουμε με κάποιε κάρτε που δίνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε στην έκθεσή τη. Ο, το ΙΟΒΕ εδώ βλέπουμε... Μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, ε, χθεσινή έρευνα του ΙΟΒΕ αυτή. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε την υποχώρηση του οικονομικού α, κλίματος. Τον Ιούλιο ε, ανερχόταν στις 111,1 μονάδες και το Σεπτέμβριο υποχώρησε στις 108 μονάδες. Έχουμε δηλαδή μια υποχώρηση 3,1 μονάδων. Τώρα γιατί συνέβη αυτό. Uh, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΟΒΕ, συνέβη γιατί τόσο στον κλάδο τη uh, βιομηχανία όσο και στον κλάδο των κατασκευών οι εκτιμήσει για το αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή τι χαμηλέ παραγγελίε νέων uh, έργων, είναι, αρνητι... είναι χαμηλές, έχουν ενισχυθεί. Δηλαδή ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Ενώ η Πιο τα πιο αισιόδοξα στοιχεία τα οποία δίνει α, ο κλάδος των υπηρεσιών και του α, λιανεμπορίου δεν αρκούν για να αντιστρέψουν το συγκεκριμένο κλίμα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα από την έκθεση του Ιωβέ στην οποία βλέπουμε την εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ένας πολύ κρίσιμος παράγοντας για την συνολική συνάρτηση. Εδώ βλέπουμε ότι... το οποίο είναι και προϊόν της ακρίβειας, αυτή η μεγάλη πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Πάλι. Ακριβώς. Και όπως είπες, Νικόλ, και θα δείξουμε και σχετικά στοιχεία στην πορεία, ενώ ο πληθωρισμός πέφτει, η ακρίβεια σε σημαντικά προϊόντα για την διαβίωση παραμένει πάρα πολύ υψηλά. Τον Ιούλιο η καταναλωτική εμπιστοσύνη α, βρισκόταν στο, στις μείον 28,6 μονάδες, ενώ το Σεπτέμβριο υποχώρησε έτσι περαιτέρω στις μείον 45, 45 μονάδες. Αυτό α, Νικόλ, να το συνδέσουμε και με δύο άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτον, η έρευνα... Την οποία δημοσιεύουν σήμερα στο πρωτοσέλιδό του στα Νέα. Αυτή μια ενδιαφέρουσα έρευνα που δείχνει ότι ένα καλάθι με 22 προϊόντα, ακριβώ τα ίδια προϊόντα με ακριβώ την ίδια ποσότητα, από τον Οκτώβριο του 22 μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, είχε αύξηση στο συνολικό του κόστο 28%. Μέσα Ενδεικτικ... σε ένα χρόνο. Μέσα σε ένα χρόνο ενδεικτικό για το πώ επιβαρύνεται η οικονομία των νοικοκυριών. Και αυτά παρότι μπορούμε να περάσουμε και στην κάρτα για το... με τον τίτλο Υποχωρεί ο στην Ευρωζώνη, παρότι βλέπουμε ότι σε ετήσια εναρμονισμένη βάση η Eurostat δίνει για την Ευρώπη τον πληθωρισμό από το 5,2% να υποχωρεί για το Σεπτέμβριο στο 4,3%, ενώ για την Ελλάδα από το 3,5% στο 2,4%. Αυτά βέβαια α, δεν εκφράζουν α, την καταναλωτική εμπιστοσύνη που ήταν προηγουμένω η οποία και την δεν είναι πραγματικότητα στα και ράφια και γιατί αγλώς. ο πληθωρισμός των τροφίμων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα παραμένει σε διψήφια. Ποσοστά και είναι ε, αυτό ο, ο πυρήνα του προβλήματο για του καταναλωτέ αυτή τη στιγμή. Ακριβώ. Πάμε να δούμε και την τελευταία μα κάρτα, τώρα, η οποία ε, δείχνει την αντίδραση των Ελλήνων καταναλωτών, οι οποίοι φαίνεται ότι αναγκάζονται να μειώσουν ε, την κατανάλωση σε ορισμένα προϊόντα. Στην κάρτα αυτή βλέπουμε την ποσοστιαία μείωση τη κατανάλωση στο ελαιόλαδο μείον 10,8%, στο γιαούρτι μείον 7%, στα ψάρια μείον 6,7%, στο γάλα μείον 5,5%, στα φρούτα μείον 4,2%, στο κρέας μείον 2,2%, στο τυρί μείον 2%, στο ψωμί και στα ίδια αρτοποιίας μείον 1,5%, στα ζυμαρικά μείον 1,3%, στα λαχανικά μείον 1,3%, στο ρύζι μείον 1,1%. Δηλαδή μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιεί και βρίσκει κανείς στο τραπέζι του.